Χθες είχαμε τρίγο και περάσαμε υπέροχα. Μαζεύοντας τα σταφύλια, σκέφτηκα ότι πρέπει επιτέλους να φτιάξω ένα βίντεο για τη σταφυλοθεραπεία, την οποία κάνω κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Θα σας πω τον καλύτερο τρόπο για να κάνετε σταφυλοθεραπεία και μετά θα αναφέρουμε τα συχνότερα λάθη και τις υπερβολές που πρέπει να αποφύγετε. Επιτρέψτε μου όμως πρώτα μια μικρή εισαγωγή σχετικά με τα ωφέλη αυτού του φρούτου. Το σταφύλι είναι ίσως το καλύτερο φρούτο και γενικά μία από τις καλύτερες τροφές που υπάρχουν. Είναι πλούσιο σε νερό και περιέχει μεταλλικά στοιχεία, πυκτίνη, οργανικά οξέα, βιταμίνες, φλαβονοειδή, πολυφενόλες και ανθοκιάνες. Η ρεσβερατρόλη που βρίσκεται στη φλούδα, όπως έχουν δείξει πολλές έρευνες, εμφανίζει ισχυρή αντιγυραντική δράση επειδή ενεργοποιεί μία ομάδα πρωτεϊνών που ονομάζονται σιρτουίνες, οι οποίες συνδέονται με τη μακροζωία. Ένα από τα γονίδια που ενεργοποιεί η ρεσβερατρόλη είναι το ίδιο γονίδιο που ενεργοποιείται από την νηστεία, το οποίο οδηγεί σε αύξηση της διάρκειας ζωής. Επίσης έχει αντιφλεγμονώδη δράση και αυτό συνεπάγεται όφελος για πολλές φλεγμονώδεις ασθένειες όπως η αρθρίτιδα, ο διαβήτης και φυσικά η καρδιοπάθεια. Τα φυτοχημικά της φλούδας του σταφυλιού προσφέρουν προστασία απέναντι σε πολλούς τύπους λοιμόξεων. Για παράδειγμα, βοηθάνε στην αντιμετώπιση του ιού της γρίπης. Επίσης, βελτιώνουν όλες τις εγκεφαλικές λειτουργίες, τη μάθηση, τη μνήμη και την καλή διάθεση. Παρόλο που είναι γεμάτο σάκχαρα, βοηθά στην αποτροπή του διαβήτη και η ρεσβερατρόλη του βελτιώνει την ευαισθησία μας στην ινσουλίνη. Λόγω όμως της παρουσίας των σακχάρων, οι διαβητικοί πρέπει να συμβουλευτούν τον γιατρό τους πριν ξεκινήσουν σταφυλοθεραπεία. Με την ευκαιρία να πούμε ότι η σταφυλοθεραπεία απευθύνεται μόνο σε ενήλικες. Ανάμεσα στα πολλά ακόμα ωφέλη του σταφυλιού που ξεχωρίζουν είναι η αντικαρκυνική δράση και η προστασία που προσφέρει σε αυτούς που έχουν υψηλή χοληστερόλη. Αλλά αυτό ισχύει μόνο για τα κόκκινα και τα μαύρα σταφύλια, όχι για τα λευκά. Η σταφυλοθεραπεία είναι ένα είδος μονοφαγικής δίαιτας και συγκεκριμένα το να τρως μόνο σταφύλια και τίποτε άλλο εκτός από νερό άμα διψάσεις. Τα σταφύλια που θα χρησιμοποιήσετε πρέπει να είναι με κουκούτσι και να είναι κυρίως κόκκινα ή μαύρα και όχι τόσο λευκά. Το κουκούτσι που είτε το μασάς είτε το καταπίνεις ολόκληρο είναι μαζί με τη φλούδα από τα πιο υγιεινά μέρη του φρούτου. Σχετικά με την ποσότητα τρώτε όσα τραβάει η όραξή σας. Συνήθως 1,5 κιλό τη μέρα είναι η ποσότητα που θα χρειαστείτε. Η διάρκεια της πρώτης σταφυλοθεραπείας σας προτείνω να είναι μία ημέρα. Από το πρωί που ξυπνάτε ως το βράδυ που θα πέσετε για ύπνο. Οι πιο έμπειροι μπορούν να κάνουν ως και 3 ημέρες σταφυλοθεραπεία. Καλό είναι να τρώτε τα σταφύλια σας, αν όμως κάποια στιγμή επιθυμείστε να τα λάβετε ως χυμό, μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας ένα blender, όχι αποχυμωτή. Αν νιώσετε ανάγκη για καφεΐνη, μπορείτε να πιείτε ένα τσάι ή αν το χρειαστείτε ένα χαμομήλι ή άλλο τσάι βοτάνων. Γενικά η μονοφαγία, δηλαδή το να τρως μόνο ένα πράγμα, για παράδειγμα μόνο πατάτες ή μόνο ρύζι ή μόνο κρέας ή μόνο ένα φρούτο, είναι αυτή που θα ρυθμίσει την όρεξή σας ώστε να τρώτε ακριβώς όσο χρειάζεστε και αυτό είναι το μεγάλο της πλεονέκτημα. Δεν γίνεται να φας υπερβολικά αν τρως μόνο ένα πράγμα. Τρως μόνο όσο έχει ανάγκη το σώμα σου. Επίσης έχει το πλεονέκτημα ότι ξεκουράζει το πεπτικό μας σύστημα, μιας και η πέψη είναι η πιο ενεργοβόρος διαδικασία. Η διαδικασία της πέψης, ειδικά του βαρέως μαγειρεμένου φαγητού, καταναλώνει ως και 30% των θερμίδων που τρώμε. Η πέψη και η λειτουργία του εγκεφάλου μας είναι οι σημαντικότεροι καταναλωτές των θερμίδων μας. Τώρα, αν η μονοφαγία γίνεται με ένα τόσο υπέροχο φρούτο όπως το σταφύλι, τότε η ξεκούραση και η ανανέωση του πεπτικού συστήματος είναι ακόμα μεγαλύτερη, αφού γενικά τα φρούτα είναι οι πιο ευκολόπεπτες τροφές. Όμως, αυτή η ξεκούραση του πεπτικού συστήματος πρέπει να έχει και όρια. Το σώμα χρειάζεται μια μεγάλη γκάμα διατροφικών στοιχείων που δεν μπορεί να μας τα δώσει η αποκλειστική κατανάλωση μίας μόνο τροφής. Εδώ είναι μια ευκαιρία να επισημάνουμε ένα λάθος των φανατικών φίλων της σταφυλοθεραπείας, που είναι η προτροπή τους για μεγάλης διάρκειας σταφυλοθεραπείες, π.χ. μίας εβδομάδας ή ακόμα και 40 ημερών. Αυτές οι μεγάλες μονοφαγίες δημιουργούν έναν εφιάλτη για το σώμα που του έχουμε δώσει το παραπλανητικά ήπιο όνομα διατροφικές ελλείψεις. Έτσι, εκεί που κυνηγάς την υγεία και την ευεξία, πιεζόμενος για μια μακρά σταφυλοθεραπεία, καταλήγεις χωρίς να το καταλάβεις στο αντίθετο αποτέλεσμα. Η προσωρινή στέρηση διατροφικών στοιχείων είναι πολύ καλή για το σώμα. Ακόμα και οι bodybuilders που διακατέχονται από την περίεργη μανία να τρώνε σε κάθε γεύμα πρωτεΐνη, έχουν διαπιστώσει ότι μία ημέρα περιορισμού των πρωτεϊνούχων τροφών ωφελεί την για αυτούς πολυπόθετη πρωτεϊνοσύνθεση, αφού την επόμενη μέρα το σώμα αφομοιώνει την διατροφική πρωτεΐνη με εξαιρετικό τρόπο. Δεν υπάρχει λοιπόν πιο χαζή ιδέα από αυτή που ακούγαμε παλιά από κάποιους διατροφολόγους ότι κάθε γεύμα μας λέει πρέπει να περιέχει όλα τα διατροφικά στοιχεία. Το σώμα ωφελείται από την προσωρινή στέρηση διατροφικών στοιχείων, αλλά όπως είπαμε, όχι από την μακροχρόνια.
Συμπέρασμα. Αν σου αρέσει τόσο πολύ η ιδέα της σταφυλοθεραπείας, είναι καλύτερα να την κάνεις συστηματικά μία μέρα κάθε εβδομάδα παρά να την κάνεις για παράδειγμα 15 μέρες συνεχόμενα. Εξαίρεση αποτελούν κάποιες ειδικές περιστάσεις και ασθένειες όπου η πολυήμερη σταφυλοθεραπεία ή ακόμα και η πλήρης νηστεία πιθανώς να μπορεί να προσφέρει βοήθεια. Όμως σε αυτό το βίντεο δεν θα αναφερθώ σε αυτές τις ειδικές περιπτώσεις. Άλλο συχνό σφάλμα είναι οι υπερβολές στην προετοιμασία που υποτίθεται ότι χρειάζεσαι πριν ξεκινήσεις τη σταφυλοθεραπεία. Διαβάζω σε διάφορες ελληνικές και ξένες πηγές ότι πριν κάνεις σταφυλοθεραπεία πρέπει, λέει, πρώτα να έχεις κάνει μία εβδομάδα αυστηρής ομοχορτοφαγίας, υποτίθεται για να προετοιμάσεις το σώμα σου για τα σταφύλια. Αυτά φυσικά δεν ισχύουν. Ακόμα και μπριζολάκια να έχετε φάει την προηγούμενη μέρα, μπορείτε άνετα να κάνετε μια υπέροχη σταφυλοθεραπεία. Ίσα-ίσα που η σταφυλοθεραπεία ενδείκνυται για μετά από περιόδους που έχουμε ταλαιπωρήσει το πεπτικό μας σύστημα με βαριές τροφές. Από την άλλη, βέβαια, δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να ξεκινήσετε σταφυλοθεραπεία μετά από μια μέρα με πολύ αλκοόλ. Δεν ξεκινάμε σταφυλοθεραπεία σε συνθήκες hangover. Ο σωστός τρόπος να ξεκινήσεις την σταφυλοθεραπεία είναι να ξεκινήσεις με μια πλήρη νηστεία για λίγες μόνο ώρες μέχρι να πεινάσεις πολύ. Για παράδειγμα, αν έκανα σήμερα σταφυλοθεραπεία, θα ξύπναγα το πρωί και δεν θα έτρωγα τίποτα μέχρι να πεινάσω τόσο πολύ που να μου φαίνονται τα σταφύλια πεντανόστιμα. Αυτό, ανάλογα με τον άνθρωπο, μπορεί να πάρει από 1 έως 5 ώρες. Μετά τρώω σταφύλια όσα θέλω, όσο συχνά θέλω, μιας και η όρεξη, όπως είπαμε, ρυθμίζεται αυτόματα από μόνη της, άρα είναι περιττές και κάποιες άλλες συμβουλές που διαβάζω περί κατανάλωσης σταφυλιών κάθε 2 ώρες κλπ. Ίσως το πιο σοβαρό σφάλμα στην σταφυλοθεραπεία και γενικά στις νηστείες είναι στο τελείωμα. Δεν μπορείς να τελειώσεις την σταφυλοθεραπεία με μια πίτσα ή με κρέατα και πολύ περισσότερο δεν μπορείς να την τελειώσεις με αλκοόλ, κάπνισμα και καφέδες. Ένας τέλειος τρόπος για να σπάσεις την νηστεία σου είναι ο εξής. Ας πούμε ότι έκανες 2 ημέρες σταφυλοθεραπεία. Την τρίτη ημέρα μπορείς να φας και άλλα φρούτα, χυμούς, λαχανικά, όποια προτιμάς, ως το μεσημέρι. Το μεσημέρι μπορείς να φας μαγειρεμένα λαχανικά, για παράδειγμα χόρτα, κολοκυθάκια, πατάτες, φασολάκια, αρακά, αλλά σε περιορισμένη ποσότητα. Στο δείπνο της ίδιας ημέρας μπορείς να φας ό,τι θέλεις, εκτός από ζάχαρη και αλκοόλ, πάντα με μέτρο όμως. Από την επόμενη μέρα μπορείς να επιστρέψεις στην κανονική σου διατροφή. Είναι σημαντικό να επιδείξουμε κάποια εγκράτεια στο τελείωμα της νηστείας μας, γιατί έτσι θα διατηρήσουμε και τα ωφέλη της. Αν έχετε σκοπό να τελειώσετε την σταφυλοθεραπεία σας με βουλιμικό επεισόδιο, είναι καλύτερα για την υγεία σας να μην την κάνετε καθόλου. Πρέπει εδώ να αναφέρω ότι και στο τελείωμα οι φανατικοί της σταφυλοθεραπείας προτείνουν υπερβολικά πράγματα, όπως για παράδειγμα αυστηρή ομοφαγία για 7 μέρες και σταδιακή επανένταξη των τροφών. Αυτά δεν χρειάζονται και ακόμα περισσότερο δεν χρειάζεται στη δική μας την περίπτωση που μιλάμε για μικρής διάρκειας σταφυλοθεραπείας της 1 ή των 2 ημερών. Η σταφυλοθεραπεία είναι μια υπέροχη πρακτική για ανανέωση, αδυνάτισμα και αποτοξίνωση από τις καταχρήσεις των καλοκαιρινών διακοπών που αξίζει να κάνουμε τουλάχιστον 2-3 φορές κάθε χρόνο στην περίοδο Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου που οριμάζουν και τα υπέροχα σταφύλια της χώρας μας. Προγραμματίστε την σταφυλοθεραπεία σας σε μια μέρα που δεν είναι φορτωμένη με πολύ πιεστικές υποχρεώσεις, οπλιστείτε και με λίγη υπομονή και ξεκινήστε αυτή την ωραία διατροφική περιπέτεια.